Αυτό το πανό στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης άναψε τα αίματα μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Δημοτικής Παράταξης που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την ΡΑΠ. Όχι ένα πανό, 10 να βάλει. Αρκεί να συζητήσουμε το πλαίσιο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απλά ο κύριος Πελετίδης επιβεβαιώνει με αυτές τις ενέργειές του ότι παραμένει και θέλει να είναι δήμαρχος του ΚΚΕ. Η δική μας παράταξη στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων και καλεί σε λαϊκό ξεσηκωμό. Η παράταξη κυβερνητική στο Δημοτικό Συμβούλιο καλεί το λαό να κάτσει τα αυγά του. Να αποδεχτεί την αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τόσα χρόνια ήθελαν να φύγουν οι άλλοι για να έρθουν αυτοί. Η αντιλαϊκή πολιτική είναι εδώ όμως, συνεχίζεται, οξύνεται, η φτώχεια μεγαλώνει, η ανεργία μεγαλώνει και ο λαός πρέπει να βγει στους δρόμους. Η παράταξη που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ θα οξύνει την αντιπαράθεσή της μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς πιστεύει ότι η Δημοτική Αρχή έχει επαναχωρήσει σε σημαντικά θέματα όπως είναι η καθαριότητα, το κυκλοφοριακό και το θαλάσσιο μέτωπο. Και αυτό με έμπραχτο τρόπο η Δημοτική Αρχή το κάνει γνωστό στους πατρινούς με την ανάρτηση ενός πανό σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης. Θα μπορούσαμε να αναρτήσει και πολύ περισσότερα. Πρέπει ο ελληνικός λαός και ο πατραϊκός λαός να αντισταθεί. Και θέλουμε να βάλουμε και άλλα συνθήματα στα πανό, αρκεί να τα κουβεντιάσουμε. Ο Ηλίας Γρηγόρης θεωρεί ότι μία από τις σημαντικές υποθέσεις της πόλης που έχει παρατηρηθεί η κυβίστηση της Δημοτικής Αρχής είναι καθαριότητα και ειδικότερα η στάση της σχετικά με την Ξερόλακα. Η Δημοτική Αρχή στα μεγάλα ζητήματα, τα έχουμε πει και ευθέως στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα μεγάλα ζητήματα της πόλης εκτιμάμε ότι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Σκοπός της είναι να κερδίσει χρόνο και να τα μεταφέρει, τα μεταθέσει στην επόμενη Δημοτική Αρχή, όποια και να είναι. Πιστεύει ότι η Δημοτική Αρχή έκτισε προεκλογικά το προφίλ της και σε αυτό το ζήτημα, όταν δήλωνε ότι θα κλείσει το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.